οποίων, πολλά εκ των οποίων πρόσκυνται στον Αλέξη Τσίπρα. Και όχι μόνο, αλλά είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει αυτή τη φορά πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ισοκομματική εκλογή. Η μάχη θα είναι αμφίρροπη. Όσοι θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο να κερδίσει η κυρία Γεροβασίλη τον κύριο Κασελάκη, ας στρέψουν τα βλέμματα σε όσα έγιναν χθες στο συνέδριο και τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχτηκαν πολλοί τώρα εκ των συνέδρων, εκ των απλών μελών που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, καθώς ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνει το βάρος του όπως φαίνεται. Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει επίσημα. Οι πληροφορίες είναι πολλές, όπως πολλές είναι και οι συναντήσεις που γίνονται από χθες το βράδυ. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας απέσυρε την υποψηφιότητά του και φαίνεται ότι θα είναι εκ των βασικών στελεχών που θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη, όπως και πολλά άλλα στελέχη. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει για άλλη μια φορά ο κύριος Νίκος Παπάς, στον οποίον οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κύριος Κασελάκης στην εκλογή του, την άνετη επικράτησή του στην πρώτη εσωκομματική εκλογή στον δεύτερο γύρο. Τι θα κάνει άραγε ο πολύ στενός για πάρα πολλά χρόνια, από το 2012, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αν ο Αλέξης Τσίπρας με κάποιο νεύμα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Όπως και το τι θα κάνει τελικά ο κύριος Παύλος Πολάκης, που, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με κανένα από τα δύο στρατόπεδα όπως αυτά διαμορφώνονται, δεν έχει αυτή τη στιγμή τις καλύτερες των σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, το όλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ απόψε και στο συνέδριο προφανώς. Λοιπόν, εκ δεξιών μου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας, πατρίδα, και τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τάσος Βασιλείου, γνωστός αναλυτής, δημοσκόπος, αλλά κυρίως αναλυτής στην εταιρεία Προράτα. Ευχαριστώ κύριε Βασιλείου σε όλους σας. Εξ αριστερών μου, ο πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης. Καλησπέρα. Κρατήστε τον. Ο κύριος Σπύρτζης θα είναι από τα πρόσωπα που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνείς, Νίκο? Βεβαίως. Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, πολύ σημαντικό και ανερχόμενος τέλεχος των ΣΥΡΙΖΑ, μία από τις αποκαλύψεις, θα πω εγώ, της περίοδου του Στέφανου Κασελάκη, νούμερο 2 στην εκπροσώπηση προς τον τύπο, μετά την κυρία Δώρα Αυγέρη. Κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Εγώ που δίνετε το χώρο σε όλο το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει το συνέδριό του. Μακάρι να χωρούσε το στούντιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα 10 άτομα εδώ. Αν χωρούσε το στούντιο, εμείς θα είχαμε πρόβλημα, όχι εσείς. Και να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο αμέσως τον Αντώνη Γκιώκα και θα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και στην κουβέντα, τον έχουμε ήδη και τον ευχαριστώ από καρδιάς που έκανε τον κόπο, ξέρω, Παρασκευή βράδυ για τις εφημερίδες είναι διακεκαυμένη ζώνη. Γιώργος Παπαχρήστου, σύμβουλος έκδοσης, κορυφαίος αρθρογράφος των ελληνικών εφημερίδων στην εφημερίδα Τα Νέα. Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Αντώνη. Ναι, τώρα θα μπορούσαμε να πούμε, Σεραφείμ, ότι μονοπολεί στην πραγματικότητα όλη τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ το όλο αυτό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και μετά την απάντηση του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, όλοι αναφέρονται στην επικείμενη εσωκομματική εκλογική διαδικασία. Πώς αυτή θα διεξαχθεί, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση εδώ ήταν ένα θέμα συζήτησης. Και προφανώς όλα δείχνουν ότι απέναντι στον κύριο Στέφανο Κασελάκη θα βρεθεί η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην κορυφαία υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Και προφανώς μιλάμε για μία εκ των στενότερων συνομιλητριών του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ πέρα είναι λίγο πολύ, όπως είπαμε, σχεδόν αδιάφορα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Ας μας συγχωρέσουν οι καλεσμένοι σου για τα όσα συμβαίνουν μέσα. Αφού είναι άδεια τα έδρανα, Αντώνη μου. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των θέσεων, οι σύνεδροι
μιλάνε σε άδειες καρέκλες και άδεια σάλα. Δηλαδή, εντάξει, όσο δεν μπορεί, είναι αντικειμενικό έχουν αυτό. Έχουν αρχίσει, Αντώνη, οι άλλες καρέκλες, οι μουσικές καρέκλες για την ηγεσία τώρα. Η όλη διαδίκηση. Και νομίζω ότι στα στρατόπεδα των δύο μονομάχων, έτσι όπως έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται, και έχει μεταφερθεί όλο το ενδιαφέρον, καθώς περιμένουμε να δούμε πώς και ποιοι θα στηρίξουν ποια και ποιον αντίστοιχα. Νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι πάνε δύο κρίσιμοι παράγοντες εκτός των όσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες μας συμμετείχε στην χθεσινοβραδινή ολονύχτια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και στην οποία συμμετείχαν πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος από αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως τσιπρικοί, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείχνει να διαλέγει το στρατόπεδο της Όλγας Γεροβασίλη να επανέρχεται, αν μπορούμε να πούμε, στον φυσικό του χώρο, δηλαδή πλησίον του Αλέξη Τσίπρα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Νίκος Παπάς είχε ρίξει σωσίβιο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την κρίσιμη πολιτική γραμματεία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη τη συνεδρίασή της. Ο κύριος Παύλος Πολάκης μένει να δούμε πώς θα σταθεί. Είναι ένας άνθρωπος που στήριξε τον κύριο Κασελάκη στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα, έχει φροντίσει να του μαζέψει και τις 30 υπογραφές που χρειάζονταν για να είναι υποψήφιος και να τις παραδώσει στο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Πολάκης είναι χωλωμένος. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά από ζητήματα. Όμως δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ανοιχτά, Σεραφείμ. Λοιπόν, Αντώνη, προϊούσεις της εκπομπής, οτιδήποτε προκύψει επανέρχεσαι, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να πάω πρώτα στο Γιώργο τον Παπαχρήστο. Ένα πρώτο σχόλιο από τον Γιώργο. Γιώργο, το ερώτημα μου είναι απλό. Εκτιμάς ότι η παρέμβαση Τσίπρα, ο ρόλος Τσίπρα υπέρ της κυρίας Γεροβασίλη, ως φαίνεται, μπορεί πράγματι να είναι καθοριστικός για την έκβαση αυτής της νέας μάχης? Δηλαδή, με τις ευλογίες Τσίπρα μπορεί η κυρία Γεροβασίλη να κερδίσει τον κύριο Κασελάκη, ή ενδεχομένως τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά? Εγώ δεν πιστεύω ότι η κυρία Γεροβασίλη μπορεί να κερδίσει. Να δώσουμε λίγο ένταση στο πλατό σας, παρακαλώ, να ακούμε καλύτερα τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εγώ είμαι από εκείνους που δεν πιστεύουν ότι η κυρία Γεροβασίλη ή οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα μπορεί να κερδίσει σήμερα τον κύριο Κασελάκη. Ο λόγος είναι ότι ο κύριος Κασελάκης έχει το momentum μαζί του. Επίσης έχει μια εκλογική βάση η οποία αισθάνεται να έχει απειβδίσει με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης είναι μια εκλογική βάση η οποία προσβλέπει στον κύριο Κασελάκη ως τη μοναδική διέξοδο για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει κάποια στιγμή στην εξουσία. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί να ανατρέψει τον κύριο Κασελάκη από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Έχει τον δισαβαντάζ επίσης ότι, αν δεν κάνω λάθος, θα το πούν οι καλεσμένοι σας, ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 10 Μαρτίου, άρα είναι πολύ μικρό το διάστημα για να μπορέσει να διεξάγει έναν πραγματικό προεκλογικό αγώνα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δημοσίως δεν φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να στηρίξει την κυρία Γεροβασίλη. Άλλωστε έχει το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα από τις ευρωεκλογές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μετά την χθεσινή του παρέμβαση θα υπάρξει και νέα παρέμβαση η οποία θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ψηφίστε την κυρία Γεροβασίλη, διότι είναι ο άνθρωπος που με εκφράζει και πράγματι είναι η πολιτικός εκείνη η οποία τον εκφράζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, ίσως με εξαίρεση τον κύριο Φλαμπουράρη, στην πολιτική γραμματεία. Τώρα, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η χθεσινή μέρα φορτίστηκε έντονα συναισθηματικά από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη σε τέτοιο βαθμό που θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να αποφορτιστεί το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Κασελάκης έθεσε ομά την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, όσων τέλος πάντων απομένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στο δίλημα ή εγώ, που είμαι το καινούριο, το άφθαρτο
ο άνθρωπος ο οποίος δεν με βαραίνει τίποτα και δεν με κρατάει κανείς μπροστά σε όλους αυτούς. Αν λοιπόν δει κανείς την ανθρωπογεωγραφία αυτών που είναι απέναντι, τελείως αντικειμενικά, εγώ όπως ξέρετε είμαι ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενικά θεωρώ ότι εκείνος έχει μαζί του την βάση. Θα φανεί αυτό, είναι ένα στοίχημα, για όλους μας είναι ένα στοίχημα. Προσωπικά το δικό μου στοίχημα είναι αυτό, ότι οποιοδήποτε να σταθεί απέναντί του θα χάσει από τον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα. Είπες δεν θα είναι όμως, Γιώργο, αυτό, εάν συμβεί αυτό έτσι όπως το περιγράφεις, δεν θα είναι μια δεύτερη πολύ μεγάλη πολιτική και προσωπική ήττα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή με επανεκλογή Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει κάθε δικαίωμα και όλες τις δυνατότητες πλέον να περιθωριοποιήσει όχι μόνο τον ίδιο τον Τσίπρα, την εποχή Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης μεταβίας δημοσίως στήριζε μέχρι τώρα την περίοδο Τσίπρα. Μεταβίας στήριζε τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Όσοι γνωρίζουμε και γνωρίζετε όλοι σας, οι προσωπικές του απόψεις όπως αυτές εκτίθενται σε κοινωνικές εκδηλώσεις είναι τελείως διαφορετικές, για να μην πω τίποτε περισσότερο, σε σχέση με το τι εξέφραζε μέχρι τώρα δημοσίως. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι για μένα πιστεύω, εγώ το πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, οι κύριοι που είναι μαζί σας και οι οποίοι είναι δραστήρια μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, να τους ακούσω. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει οριστικά πάρει διαζύγιο από αυτό το χώρο που ονομάζεται σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι. Ο κύριος Τσίπρας προσβλέπει στην επόμενη μέρα από τις ευρωεκλογές να μπορέσει να δημιουργήσει ένα φορέα τέτοιον ο οποίος θα ξεκινάει από τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ και θα φτάνει μέχρι και τη Νέα Αριστερά. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σχεδιασμός του. Με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο και δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει είτε ο ίδιος προσωπικά είτε μέσω παρένθετου προσώπου. Αν επιτρέπετε, αυτή είναι η απόψη. Ναι, ναι. Μια ερώτηση. Να σε ρωτήσει ο Νίκος ο Σβέρκος, Γιώργο, ακριβώς κάτι. Ακριβώς πάνω σε αυτό. Αυτός ο χώρος όμως δεν χωράει δύο κόμματα, όπως περιγράφηκε, δηλαδή από τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Νέα Αριστερά. Είναι ένας χώρος συγκεκριμένος, χωράει ένα κόμμα. Γιατί το λέτε αυτό? Χωράει και δεύτερο, δεν ξέρω. Ενώ, τι θέλω να πω, ότι μήπως υπάρχει μετατόπιση, δηλαδή του κόμματος Κασελάκη, να το βάλω έτσι εντός εισαγωγικών, θα υπάρξει μετατόπιση να πάει να φτιάξει κάτι άλλο, να έχει διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αναφορές? Μα κύριε Σβέρκο, το ερωτηματολόγιο που βάλε στο ΆΙΣΥΤΖΑ, σε αυτό πρόσβλεπε. Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το ξέρετε τώρα. Σε αυτά που λέει, θα σταθώ μόνο, δεν θα πω τι λέει κατηδίαν όπου βρίσκεται. Θα πω αυτό που είπε στο ΕΛΕΣΥ. Τι είπε στο ΕΛΕΣΥ? Είπε στο ΕΛΕΣΥ ότι εμείς, η οικογένειά μου, εγώ, ήμασταν ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ένα Ανδρέο Παπανδρεϊκή. Εμένα το όραμά μου είναι να μοιάσω στον Παπανδρέου. Η κεντροαριστερά που αυτός έχει στο μυαλό του το ξέρω, αλλά αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να μετατοπίσει το ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί. Μάλιστα. Και είναι σε τέλεια αντίθεση, συγγνώμη κύριε Κοντρότσε, είναι σε τέλεια αντίθεση με αυτό που εμφάνισε χθες. Εχθές εμφανίστηκε ως επικεφαλής ενός κόμματος της αριστεράς, είπε ότι εδώ είναι οι ρίζες μου και εκεί είναι οι ρίζες του. Το ΠΑΣΟΚ είναι οι ρίζες του. Η οικογένειά του, ο ίδιος το λέει, το ξαναλέει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει εγώ ΠΑΣΟΚ. Έχει πει δε και το απίθανο ότι, αυτό μόνο θα σας πω, ότι αν έβαζα στο ΠΑΣΟΚ πρόεδρος, θα βγαίνα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει και αυτό. Το είπε, όντως. λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν πρώτο γύρο εδώ, ξεκινώντας από το Χρήστο Σπύρτζη. Πρώτον, κλείδωσε η υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη, εάν έχετε κάτι νεότερο να μας πείτε, και εσείς θεωρείτε ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να
νικήσει το Στέφανο Κασελάκη. Δεν τον νίκησε η Έφη Αξιόγλου. Γιατί, ρωτούν ορισμένοι, μπορεί να τον νικήσει η Όλγα Γεροβασίλη. Θα σου πω, κύριε Κοντρώτσο. Νομίζω, καταρχάς, μέχρι να ανακοινωθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα ή οποιασδήποτε υποψηφιότητες, δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Για να απαντήσω στη δημοσιογραφική σας ερώτηση. Όμως εδώ έχουν τεθεί διάφορα άλλα ερωτήματα που νομίζω είναι πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο κρίσιμα. Η ενασχόληση δική μου τουλάχιστον και φαντάζομαι και πάρα πολλών ανθρώπων με την πολιτική δεν γίνεται για την επάγγελμά μας η πολιτική. Εγώ είμαι μηχανικός. Δεν γίνεται για βιοποριστικούς λόγους και ούτε το είδα ποτέ έτσι. Το ανάποδο, έχουμε χάσει από την πολιτική και δεν έχουμε κερδίσει όσον αφορά τα επαγγελματικά μας, το οικονομικό μας στάτους, όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν είμαστε και διατεθειμένοι, αν θέλετε την άποψή μου, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να υπηρετούμε ζητήματα ή θέσεις ή κόμματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Ναι, δεν σημαίνει αυτό ότι. Δεν γίνεται δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη δεν έχει σχέση με την πολιτική. Δεν γίνεται δηλαδή. Το είπε και ο κύριος Παπαχρήστος πριν. Να λέγονται άλλα κατηδίαν και όχι μόνο κατηδίαν και στα όργανα του κόμματος. Δεν είναι πλάκα να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος αν ανοίξουν οι διαδικασίες εκλογής ηγεσίας σε άλλο κόμμα θα είμαι εκεί υποψήφιος και θα πάω να το πάρω. Ναι. Δεν είναι πλάκα. Λοιπόν. Είναι άλλο μία πρόταση. Καλά, δεν αντέδρασε ο Ανδρουλάκης τώρα, αντιδράτε εσείς. Μα αντέδρασαν μέσα στην πολιτική γραμματεία, όταν το είπε. Το είπε στην πολιτική γραμματεία. Ναι, αυτό λέω. Συγγνώμη, δηλαδή. Βγήκε προς τα έξω. Δεν αντέδρασε ο Ανδρουλάκης. Καλά κάνει. Το διασκεδάζουν προφανώς στη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θα περνούσε ούτε την είσοδο. Λοιπόν, λέω εγώ λοιπόν τώρα. Επειδή ξέρω άρα τι είναι, άρα έχει σοβαρές δομές το Πασόκ άρα, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού πέρασε την πόρτα του Κομμουνδούρου και δεν μπορεί αυτό, να περάσει. Δεν είναι αυτό, κύριε Κουτρό. Όχι. Όχι. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόρθωσε στο προηγούμενο συνέδριο με πολύ σκληρές μάχες να έχει ένα καταστατικό πολύ προχωρημένο σε σχέση με την άμεση δημοκρατία, με το πώς διαμορφώνονται. Αν θέλετε, οι θέσεις του ψηφίζουν τα μέλη, αποφασίζουν τα μέλη σε σχέση με ποια είναι η ατζέντα. Μπορεί να μην το βάλουν τα όργανα ή τα στελέχη του κόμματος, αλλά μπορούν να τα βάλουν τα μέλη. Έγιναν πολύ μεγάλες μάχες σε σχέση με το ποιος μπορεί να γίνει. Γιατί θέλω να έρθω στο 17. Πάμε στο 17. Έγιναν πολλές μεγάλες μάχες. Δεν μπορεί, πήγατε λοιπόν σε απευθείας εκλογή. Κέρδισε ο Κασελάκης. Δεν μπορεί. Και με αρκετά μεγάλη διαφορά. Μα ποιος, τώρα γιατί ξανασκαλίζεται. Ποιος ήταν απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη? Η Έφη Αξιόγλου. Όχι, μετά την εκλογή του. Μετά την αποχώρηση. Ναι. Ποιος ήταν απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη? Δεν ξέρω. Ποιος τον υπονόμευσε, γιατί χθες, από ό,τι άκουσα εγώ, γιατί ήμουν εκεί, ναι, μίλησε για υπονομευτές. Ποιος τον υπονόμευσε? Εμείς, ξέρετε, όταν λέμε με υπονομεύει κάποιος, λέμε και το όνομά του. Ποιος τον υπονόμευσε και πότε και με ποιο τρόπο. Ποιος. Ο μόνος που υπονόμευσε το Στέφανο Κασελάκη είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Και μαζί υπονόμευσε το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική γενικότερα, κύριε Κοντρώτσο. Διότι δεν μπορεί να, σε μια σειρά από ζητήματα, να δίνει βήμα, να μην πω κάλυψη, να μην πω στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη και να έρχεται και να εγκαλεί τους συντρόφους του για υπονόμευση. Δεν γίνεται. Είναι βαριά κατηγορία αυτή. Μα θα να την εξηγήσω. Κατηγορείται το εγώ, πρόεδρο ακούστε, του ΣΥΡΙΖΑ ακούστε, ως υπονομευτή εγώ του μιλάω, και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω στον αέρα, κύριε Κοντρώτσο. Εγώ λέω θα απαντήσει, ότι θα σύμφωνα, την σύμφωνα, να απαντήσει. Ναι, σύμφωνα με το καταστατικό, αυτός που έχει την εκπροσώπηση του κόμματος, τη δημόσια εκπροσώπηση, είναι ο πρόεδρος του. Και λέω ότι με την εκπροσώπηση του κόμματος από τον Στέφανο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τη σοβαρότητά του και μπορώ να πω πολύ συγκεκριμένες στιγμές που θα έρθουν στην εικόνα σε όλους. Έχει χάσει τη σοβαρότητά του, έχει χάσει το να έχει μια πολιτική ατζέντα προς τον κόσμο, αλλά έχει μια κοσμική ατζέντα για το πλατή κοινό και όχι πολιτική. Μάλιστα, είναι προεκλογικό. Έχει χάσει. Έχει χάσει. Είναι προεκλογικό. Τι λέτε, κύριε Μεϊκόπουλε? Είναι προεκλογικό πάλι. Συγγνώμη τώρα. Όχι. Δεν έχω καταλάβει. Είναι καθόλου προεκλογικό. Τι συμβαίνει εδώ?
Καθόλου. Μιλάμε, είναι προεκλογικό πάνελ. Μιλάμε για την ατζέντα που έχουμε. Έχει δεν χάσει. Δεν καταλαβαίνω αυτό, κύριε Σπίτι. Για πείτε, κύριε Μεϊκόπουλε. Είχα σκοπό να πάω στον κύριο Παγιοργίου, αλλά βάλτε μια ανατελεία για να ακουστούν όλες οι απόψεις. Εσείς λέτε λοιπόν ότι καλώς πάμε σε εκλογική, σε εσωκομματική εκλογή, όχι, διότι εγώ ο κύριος Κασελάκης υπονόμευε εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ και τον εαυτό του. Το ζήτημα. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Μια στιγμή. Στον κύριο Μεϊκόπουλο, ναι, Γιώργο, ναι, ναι. Ποιο άνοιξε θέμα. Τότε κράτησε. Για να μη μονοπολί. Όχι, όχι. Μία ερώτηση ελάχιστη. Δημοσιογραφική. Ναι. Εκλογές. Θα πάτε σε εκλογές. Ο υποψήφιος ή η υποψηφία που θα εισηγηθείτε χάνει. Μένετε στο ΣΥΡΙΖΑ με το καινούργιο, μετά το καινούργιο αποτέλεσμα. Πολύ κύριε σωστό Παπα, ερώτημα αυτό. Είναι. Ακούστε με. Εγώ θα σας μιλήσω για μένα, δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλο. Εμένα ένα κόμμα που δεν έχει σχέση με την πολιτική, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι το επάγγελμά μου η πολιτική, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές λοιπόν, ότι δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ εάν επανεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Όχι, δεν θα πάω αλλού. Όχι, να το πω ναι, και δεν αυτό. Δεν είπα ότι θα πάτε αλλού. Ναι. Δεν θα είστε. Μπράβο. Εμένα ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, γιατί οι διαδικασίες αυτές άνοιξαν. Βάλτε τελεία. Από τον ίδιο Στέφανο. Να μοιράσουμε την κουβέντα. Κύριε Μεϊκόπουλε, επειδή πήρατε το λόγο, λέτε δεν είναι προεκλογικό πάνελ αυτό. Προφανώς δεν είναι. Είναι ένα πάνελ που προσπαθούμε να αναλύσουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά το συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτά τα είπα στην εκπομπή σας πριν ανοίξουν αυτά τα θέματα. Αλήθεια δεν είναι. Τα λέω τώρα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Έτσι για να απαντήσω στο αν είναι προεκλογικό ή μη προεκλογικό. Εγώ πάντα ρωτήθηκα νομίζω κάτι εύλογο. Ωραία. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί. Εξ όσων γνωρίζω η υποψηφιότητα που θα σταθεί απέναντι. Θα υπάρχει όμως, αφού είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρείτε μου αντίπαλο. Να είμαστε και τυπικά εντάξει. Όμως δεν υπάρχει ανακοίνωση αυτή τη στιγμή υποψηφιότητα. Εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μου και θα εξηγηθώ αργότερα είναι και παράδοξα. Νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο πιο παράξενα στημένο πάνελ από όσα έχω παρευρεθεί ποτέ. Το στημένο είναι, δεν είναι, είναι. Όχι, στημένω εννοώ επιλεγμένο. Ως επιλογή καλεσμένων. Χωροταξικά. Για μένα το λέτε, κύριε. Όχι, καθόλου, κύριε Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, μια προσωπική γνώμη είναι αυτή. Εσύ είστε και πολύ μακριά, κύριε Παπαχρήστο, οπότε δεν μετράει. Και για να αποφύγω την οποιαδήποτε παρεξήγηση. Το λέω ότι θα βρεθείτε σε πολλά πάνελ ναι. τέτοιου τύπου όχι, θα... το επόμενο να διάστημα καταλήξω... για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Να καταλήξω τι εννοώ. Βρίσκομαι ανάμεσα σε αγαπημένους ανθρώπους και σε αγαπημένους συντρόφους με το Χρήστο. Όχι απλά αγαπημένους. Αν μου επιτρέπει τον Ανικό, ο Χρήστος έχουμε συμπορευτεί ιδεολογικά και πολιτικά πάρα πολλά. Και φιλικά. Και φιλικά. Στενά. Όμως, πολύ στενά. Εγώ νομίζω ότι... Όπως και με εκείνους που φύγαν το... Με τους 11, έτσι. Όπως και με πολλούς από εκείνους που πήγανε το κόστος της επιλογής τους, νομίζω θα κρυθούν και στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες ήταν και καθρέφτες για πολλούς από εμάς. Αλλά σε κάθε όμως περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε τη θεσμικότητα της διαδικασίας. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Χρήστος, εγώ κατά τη γνώμη μου είδα μια πλατφόρμα πολιτική να ξεδιπλώνεται. Μια πολιτική πλατφόρμα στην οποία θα κουμπώσει το οποιοδήποτε πρόσωπο θα βγει να διεκδικήσει τα ενία από τον Στέφανο Κασελάκη. Κύριε Μεϊκόπουλε, προφανώς και για τυπικούς λόγους δεν λέτε ονόματα. Αλλά τώρα ας μην γελιόμαστε. Ναι. Δηλαδή εκτός ακραίου απρόπτου η κυρία Ιωροβασίλη θα είναι τώρα. Το ρεπορτάζ το λέει. Έτσι, το παίρνουμε εμείς επάνω μας, το ρεπορτάζ το λέει. Λοιπόν, και εσείς το ξέρετε, απλώς... Δεν θέλετε να το πείτε ακόμα, το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε κρυφτεί όμως να τοποθετηθούμε επί του ρεπορτάζ. Όχι. Κληθεί να μιλήσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Εγώ το λέω για να διευκρινίσω και προς τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες ότι δεν μιλάμε στον αέρα. Μιλάμε για τον Κασελάκη που είναι δεδομένο. Το είπε. Είναι πρόεδρος, εκλεγμένος, ξαναπάει σε εκλογές και λέει: βρείτε μου αντίπαλο. Λοιπόν, όλα δείχνουν. Με τα βεβαιότητα το λέμε ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη θα είναι απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Αυτό λέμε. Συμφωνούμε ότι τη δεδομένη στιγμή όμως που μιλάμε, ο κύριος Κασελάκης παραμένει ο εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Άρα, κατά τη γνώμη μου, όσοι από εμάς κατέχουμε θέση ευθύνης, θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς ακριβώς τοποθετούμαστε. Να εξηγήσω ότι ενώ και το με καταλάβει ο Χρήστος, είχαμε αυτή την κουβέντα πάρα πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν που είχαμε πάλι μια εκλογική μάχη. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, εάν υπάρξει υποψήφιος και οδηγηθούμε σε εκλογική μάχη το επόμενο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι
τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είτε είναι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, είτε είναι βουλευτές ή βουλεύτες κοινοβουλευτικής ομάδας, θα πρέπει να τηρήσουν, κατά τη γνώμη μου, την εντολογική στάση. Ποια δηλαδή, είναι αυτή, δεν πρέπει να εκφραστούν πολιτικά υπέρ της μίας ή της άλλης υποψηφιότητας. Μα αυτό δεν έγινε όμως, κύριε Μεϊκόπουλε. Αυτό έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και στήθηκαν χαρακτήρα. Στην προηγούμενη εκλογή δεν έγινε αυτό. Και κουράσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Αν μου επιτρέπετε όμως μια παρατήρηση. Εδώ όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχει προηγηθεί τουλάχιστον τις προηγούμενες δύο ημέρες, αλλά και όσοι καλύπτουμε το ρεπορτάζ και ξέρουμε πάμε και πράγματα. Παγιώργη. Ναι. Εδώ και καιρό υπάρχουν πάρα πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις. Με πολύ σκληρή φρασιολογία. Δεν λέω για εσάς. Αλλά πολύ. Όχι αλλά εσείς πολύ είστε. Φρασιολογία. Για παράδειγμα, πολύ στέλνει μια επιστολή ο κύριος Κασελάκης, ας πούμε, στην Πολιτική Γραμματεία. Έτσι, στην οποία ουσιαστικά τους λέει ότι δεν εκπροσωπείτε τίποτα. Είστε από άλλη συγκυρία. Πώς μπορεί να συνυπάρξουν όλα αυτά τα στελέχη μετά στο ίδιο κόμμα την επόμενη μέρα. Γι' αυτό είχε και νόημα η ερώτηση του κύριου Παπαχρήστου. Κύριε Σβέρκο, να ρωτήσω κάτι. Έχετε υπάρξει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά. Εγώ καλύπτω ρεπορτάζ. Καλύπτατε και το ρεπορτάζ. Εμπιστεύεστε τη γνώμη, την κρίση και την άποψη των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, τις οργανωμένες βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά την εμπιστεύομαι. Δεν χρειάζονται τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υποδείξεις, κατά τη γνώμη μου. Έχουν τη γνώση και την κρίση να διαλέξουν αυτό που θέλουν. Κύριε Παπαγεωργίου, να πω όμως κάτι. Μα τώρα, κάνετε... Με συγχωρείτε. Εγώ, αν θέλετε να συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο για αυτό που είπε, όταν εδώ είναι η επίσημη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ και λέει στον τίτλο της ομιλίας του Προέδρου, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε, αντίπαλο. Θα θεωρήσω εγώ ποτέ τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο αντίπαλο ή τον Παυσανία, τον Παγιωριό. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν ο πρόεδρος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τον έχει αμφισβητήσει... Θεωρεί αντιπάλους, θέλετε δεν, να πείτε... Εγώ τουλάχιστον που δεν συμμετείχα στη διαδικασία εκλογής πρόεδρου, καν, γιατί διαφωνούσα με τη διαδικασία, γιατί ήταν μια απολύτικη διαδικασία η εκλογή πρόεδρου χωρίς συνέδριο πριν, δεν τον θεω... όχι δεν αμφισβήτησα την εκλογή του μόνο, το στήριξα, του είπα ότι θέλουμε στη διάθεσή του. Δεν καταλαβαίνω. Αντίπαλο. Κύριε Παπαγεωργίου, είναι ένα ζήτημα και... αυτό, υπό την έννοια ότι εγώ το καταλαβαίνω, τα πράγματα έχουν ξεφύγει, ο Στέφανος Κασελάκης μετά και την παρέμβαση Τσίπρα πιέστηκε, πιθανώς να ξαναέγραψε λίγο κάποια τμήματα της ομιλίας του, η ρίστο εν παρόδου εντυπωσιακή. Ναι, Γιώργο. Γράφει. Έγραψε. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Εντάξει. Τώρα... Και δεν ήταν λίγα κομμάτια. Είσαι πολύ δεικτικός, το προσπερνάω. Λοιπόν... ναι, ωραία. Υπάρχει. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, δεν πειράζει, Γιώργο. Πάντοτε υπάρχει μια ομάδα στους πολιτικούς αρχηγούς, έχουν λογογράφους, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, το ερώτημά μου, κύριε Παπαγιώργη. Όχι, δεν αναφέρομαι σε λογογράφους. Ο λογογράφος υπάρχει, υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Ναι. Οι λογογράφοι και κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Σημασία έχει τι τους λέει αυτός που τους υπαγορεύει την να γράψουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, γιατί μπαίνουν και ερωτήματα. Και δεν ξέρω αν ήταν του κυρίου Κασελάκη αυτό το τελευταίο. Βρείτε μου αντίπαλο. Ναι, ήταν λίγο, ακούστηκε όντως λίγο σκληρό. Δηλαδή, λίγο. Κύριε Παπαγιώργη. Εκβιασμός ήταν. Όπως και να έχει εκφωνήσει. Δημιούργησε, κύριε Παπαγιωργίου, την εντύπωση ότι πάμε στην αρένα. Εγώ και εσύ. Το είχα ακούσει αυτό, ξέρετε από ποιον το είχα ακούσει παλιότερα, όλοι το θυμόμαστε. Το έλεγε συνήθως ο Παύλος Πολάκης. Σας έχω, εγώ και όλοι σας. Κάτι ανάλογο ακούστηκε. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα τόπο μέσα στον οποίο θα χρειαστεί να απαντήσουμε. Βλέπετε, το πάνελ πλέον αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και δείχνει ότι δεν μονοπολούμε πλέον μόνο το ενδιαφέρον των πολιτικών εκπομπών, αλλά μονοπολούμε και τις καρέκλες στις πολιτικές εκπομπές. Εύχομαι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση για λίγο καιρό ακόμα, να έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να συζητήσουμε με όλο και περισσότερο χρόνο. Ξέρετε, εσείς ειδικά είστε από τους αγαπημένους αυτή
αυτής της εκπομπής. Το λέω, νομίζω ήταν η πρώτη ή η δεύτερη εμφάνιση που κάνατε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου εδώ. Πράγματι, έτσι. Εύχομαι να είμαστε και οι δύο στο χώρο για να είναι και η τελευταία μετά από χρόνια που ο κύριος θα έχουμε. Έχει... Εγώ είμαι ανεπάγγελτος εκτός δημοσιογραφίας. Εσείς έχετε επάγγελμα, οπότε... Το προηγούμενο πάνελ που ήταν και από άλλα κόμματα έχει πάρει την έγκριση να είναι για άλλα 10 χρόνια. Για άλλα 10 χρόνια. Έχω από εγώ πρώτα σε σύνταξη. Εγώ συμβόλαιο σαν του Κασελάκη. Με δεκαπλάσιο μισθό, έτσι. Επειδή θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θα με χρειαστείτε, τουλάχιστον πρέπει να μου δημιουργήσετε και έναν τόπο για να μπορώ να. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σας διακόπτω μέχρι το break. Ναι, δεν θα μέχρι το break. Με αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα κάνω κάποια διαιτησία. Θα ελέγξω περισσότερο τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανακρίνουν κατά κάποιο τρόπο πολιτικούς ενεργούς και θα προσθέτω τη θέση του κόμματος την επίσημη, η οποία καλύπτει υπό τη σκέπτη της όλα τα μέλη της καθ' όλη τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί είτε με την παραμονή είτε με αλλαγή στην ηγεσία. Αυτό που θα ήθελα να σας πω όμως είναι το εξής, ότι εάν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Κοντρότσο, από όλο το δημοσιογραφικό χώρο στην Ελλάδα να μεταφέρουμε το συνέδριο σε τραπέζια τηλεοπτικά ή να μεταφέρουμε τις πολιτικές γραμματείες σε τραπέζια πολιτικά. Γιατί φαίνεται ότι οι διαρροές είναι κάτι το οποίο γίνεται σε κλειστούς χώρους όπως οι πολιτικές γραμματείες. Σε συνέδρια δεν υπάρχει κανένας λόγος, είναι ελεύθερα, μπορούν να έρθουν οι κάμερες εκεί και να παρακολουθήσουν τις διαφοροποιήσεις και τις εκφράσεις των πολιτικών και των επιλογών στις εκατέρωθεν πτέρυγες που έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Και όταν ολοκληρωθεί μια διαδικασία, πάρα πολύ όμορφα, να έρθουμε να παρουσιάσουμε γιατί ολοκληρώθηκε, ποιος εκλέχθηκε, πώς προχώρησε, ποια θα είναι η διαφοροποίησή του με τις παλιές πολιτικές και ποια με τις καινούργια. Αυτό επί της αρχής. Λίγο διαδικαστικό και ακούγεται. Πάνω, πάρα πολύ έτσι. Διαδικαστικό και πρέπει ναι. να το σεβαστείτε. Όχι, το σέβομαι, το σέβομαι. Κύριε διαφωνώ, κύριε, αλλά το σέβομαι. Να πάμε εσείς. Στην ουσία όμως, γιατί θα έρθει η ώρα του διαλύματος και θα σας έχω διακόψει. Τελείωσα λίγο νωρίτερα από το break για το πάνελ. Αν θέλετε να προσθέσετε. Όχι, μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω μόνο να κάνω. Απλώς μια επισήμανση. Ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο. Τι θα σας πω. Κάποιο φετίχ να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Να καταλάβει ο κόσμος. Είστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν να βρίσκεστε στην τρίτη θέση. Υπάρχουν επίσης ανάγκες όσον αφορά την αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη. Και φαίνεται μια αντιπαράθεση που πολλές φορές δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς αφορά. Γι' αυτό σας... Να συμπληρώσω κάτι, Νίκο. Να συμπληρώσω και εγώ. Κύριε Παπαγεωργίου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Όταν στην πρώτη εσωκομματική εκλογή ο Στέφανος Κασελάκης σε διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές και της πολιτικής του εντός ή εκτός εισαγωγικών δραστηριότητας και της προσωπικής του ζωής ήταν φόρα παρτίδα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στα κανάλια, στο Λιάγκα, στον Ευαγγελάτο, στον έναν, στον άλλον κτλ. Και μάλιστα το επιζητούσε. Στα social media. Στα social media το επιζητούσε και επιδείκνυε αυτές τις εκφάνσεις της ζωής του. Δεν άκουσα κανέναν σας, και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς, να διαμαρτύρεται για αυτή την υπερέκθεση. Και τώρα διαμαρτύρεστε επειδή εμείς δημοσιογραφικά ενδιαφερόμαστε να αναδείξουμε τις διαφορετικές πτυχές σε ένα κόμμα που κυβέρνησε 4,5 χρόνια, που είναι το μοναδικό αριστερό κόμμα στην Ελλάδα που κυβέρνησε, το οποίο είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η κρίση του ουσιαστικά αντανακλά στην κρίση ενός πολύ μεγάλου ιστορικού χώρου αυτού της ανατολικής αριστεράς. Νομίζω είναι λίγο άδικο. Ακριβώς το αντίθετο και το συμπληρώσατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Κοντρότσο, ότι πλέον φεύγουμε από το να ακούσουμε πίσω από μία πόρτα μια συζήτηση η οποία είναι κλειστή και περνάμε σε αυτό που λέτε κι εσείς, στο να δούμε όλες τις θέσεις και τον διάλογο ο οποίος γίνεται μέσα σε ένα κόμμα. Και είναι πολύ σωστό ότι αυτή η συζήτηση εδώ γίνεται στα πλαίσια ενός συνεδρίου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συνέδριο. Βεβαίως. Μας καλέσατε εδώ και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έχουμε να προσθέσουμε. Και πάω σε. Πάω σε break. Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω. Όχι, ή μην τον αποδεσμεύσετε. Μην τον αποδεσμεύσετε, γιατί πρέπει να μας πει ο κ. Παπαχρήστος. Δεν θα σας πει ο κ. Παπαχρήστος, γιατί θα πάμε σε. Θα πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
Να μην φύγει τότε. Κύριε, κύριε Σπύρτζο, μάλλον εσείς θα κάνετε κλειστό συμβόλαιο. Πρέπει να βγάλουμε δύο εφημερίδες. Το ξέρω, μα γι' αυτό λέω. Αύριο και το Βήμα της Κυριακής. Ευχαριστώ πάρα Γιώργο, πολύ. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να... Μια κουβέντα μόνο. Ναι. Μη σας ξενίζει αυτό που συμβαίνει στο Taekwondo που είναι άδειες καρέκλες. Πάντα έτσι γίνεται στα συνέδρια. Εγώ έχω παρακολουθήσει άπειρα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει και αυτό που παρακολουθούμε τώρα δεν είναι τίποτα. Ειδικά καθημερινή. Ειδικά καθημερινή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα... Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Λέω απλώς και το πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στο συνέδριο του 22, του 22 δεν ήταν. 22, βέβαια. Ναι. Απρίλιο του 22. Ο Σβέρκος ήταν ακόμα στην Αυγή, στο Κόκκινο κτλ. Και ήταν με τον Ραπανάκη και κάνανε ζωντανή σύνδεση και μας καλούσαν. Εγώ ήμουν εκεί, με φιλοξένησαν τα παιδιά, να πω την άποψή μου, που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και πολιτική και από άλλα κόμματα και δημοσιογράφοι. Δεν είναι ασύνηθες αυτό που κάνω. Ακριβώς το αντίθετο. Και κατά την γνώμη μου είναι και πολύ χρήσιμο. Πολύ... Αλλά από εσάς εξαρτάται. Αν τσακωθείτε εσείς ή όχι... Λοιπόν,